χώρα βρίσκεστε σε καθεστώς δημοσιονομικής ασφυξίας και η χρηματοδότησή της αυτή τη στιγμή μπορεί να γίνει μόνο με ίδιους πόρους. Πρέπει να το καταλάβουμε. Άρα, εν μέρη, είναι δικαιολογημένο να μας ζητάει η κυβέρνηση κάθε πιθανό πόρο στο εσωτερικό της. Η απόφαση αυτή για τη μεταφορά των ταμιακών διαθεσίμων στην Τράπεζα της Ελλάδος σκοπεύει με ένα προσωρινό χειρισμό, και τονίζω ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο χειρισμός είναι προσωρινός, νομίζω το ξέρετε κι εσείς, να διευκολύνει την βραχυπρόθεσμη ταμιακή ρευστότητα, ώστε να ξεφύγει η χώρα από το ασφαλιστικό πλαίσιο που έχουν δημιουργήσει σκόπιμα οι δανειστές. Κατά τρόπο μάλιστα που συμφέρει και τα οικονομικά μας, γίνεται η μεταφορά στην Τράπεζα της Ελλάδος που το επιτόκιο είναι 2,5%. Επίσης, εγγυάται η κυβέρνηση καθώς ξέρουμε ότι μιλάμε για ένα δεκαπενθήμερο που μπορεί να χρειαστεί να τα χρησιμοποιήσει, μπορεί και να μην τα χρησιμοποιήσει ποτέ αυτά τα δοκιματικά, θα το κύζονται με 2,5%, θα κάνουν οι δήμοι τους προγραμματισμούς τους. Μιλάμε μόνο για τα υπόλοιπα, σε αυτά τα υπόλοιπα εξαιρείται από το 13, αυτό έγινε ήδη χθες, με τροπολογία εξαιρέθηκαν από το 13, το γνωρίζουμε στην Βουλή ότι έγινε αυτό. Και αυτή η συγκεκριμένη επιλογή του δεν σημαίνει, ούτε μπορεί να αποτελέσει προηγούμενο για αμφισβήτηση της αυτοτέλειας των ΟΤΑ και της ανάγκης για διαρκή δημοκρατική διαβούλευση της κυβέρνησης με τους αιρετούς των Δήμων και των περιφερειών και τα συλλογικά του όργανα. Θεωρώ ότι όλοι, και οι φορείς της αυτοδιοίκησης, όπως και οι πολίτες, γνωρίζουν πολύ καλά ότι είμαστε στην ίδια βάρκα. Δηλαδή, θα περάσουμε όλοι μαζί απέναντι, θα βουλιάξουμε όλοι. Δηλαδή, ποιο το νόημα να μην βοηθήσουμε και να βουλιάξουμε όλοι μαζί. Επίσης, πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι τα τελευταία χρόνια η τοπική αυτοδιοίκηση έχει δεχτεί τεράστια πλήγματα. Παραδείγματος χάρη έχει κοπεί το 60% η τακτική επιχορήγηση. Έχει στην ουσία απαλληφθεί κάθε έκτακτη επιχορήγηση και γνωρίζουμε και για την υποστελέχωση των ΟΤΑ. Έχει σημασία να τα θυμόμαστε, καθώς πολλοί από τους προτεραιότητες της σημερινής αντίδρασης είναι αυτοί που τα δέχτηκαν όλα αυτά διαμαρτύρητα, όπως και το παραδειγματικό που θα έχει πράξει νομοθετικού περιεχομένου ή στο μνημονιακό παραδοσιακό σωματά, και τώρα σήμερα αρχίζουν κορδοφύλια δάκρυα. Είμαστε από θέση αρχή, επίσης, η παράταξη του Δήμου Σιζητή, στον τρόπο που επέλεξε καταρχήν η κυβέρνηση να εφαρμόσει αυτό το μέτρο. Δηλαδή, είμαστε ενάντια στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Όμως, θα αναγνωρίσουμε ότι στο μεταξύ ήρθε στην Βουλή και ποια είναι νόμος μέσα σε μία εβδομάδα.